Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχω την χαρά αλλά και την ιδιαίτερη επιτιμή να φιλοξενώ στο στούντιο της Γιώργη Τηλεόρασης, αυτή τη φορά όχι στον Εμίλιο Λιάτσο όπως τον έχετε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τιμή δική μου, να βρίσκομαι σε ένα κανάλι μαζί με συναδέλφους, ιονοί συναδέλφους, γιατί πάντα θα αισθάνομαι και είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής. Σήμερα υπερασπίζομαι με την εντολή των Θεσσαλονικαίων πολιτών τα συμφέροντα της πόλης μου. Αύριο, όποτε μου το ορίσουν αυτό οι πολίτες, θα ξαναβρίσκουμε πάλι στα μετερίζια της ενημέρωσης του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και τιμώ ιδιαίτερα γιατί είμαι παιδί της ιδιωτικής τηλεόρασης και το λέω με καμάρι, ξεκινώντας τον Απρίλιο του 1990 στο ένα υπόγειο στη Δημητρίου Στεφάνου, εκεί που χτίστηκε η TV Μακεδονία και βέβαια στα δύο χρόνια της απόλυσης και της ανεργίας μετά το Μαύρο ήταν η ιδίων τηλεόραση που με φιλοξένησε, κάνω τις εκπομπές τότε με υποψηφίους δημάρχους, υποψηφίους περιφερειάρχες με αφορμή τις εκλογές του 2014 και κάθε τοπικό κανάλι που είναι η φωνή της τοπικής κοινωνίας την οποία όποιος δεν προσέξει, όποιος δεν αφουγκραστεί, μόνο αυτός χάνει. Είναι πολύ καλά αυτά που μας λέτε και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι τώρα μας βλέπετε ζωντανά και εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά το βράδυ θα δείτε πάλι ζωντανά μέσα από την συχνότητα της. Να το προμοτάρουμε και όλα το βράδυ. Εσείς αν θέλετε, γιατί θα έχετε και καλό debate σήμερα. Με τον Εμίλιο Λιάτσο θα είναι πολύ καλεσμένοι. Από τη Νέα Δημοκρατία, από όσο ξέρω, με έχουν ενημερώσει, θα είναι ο κύριος Κυριανάκης, θα είναι ο Νότης ο Μαριάς, θα είναι ο Λιτσογιάννης, θα είναι ο Στρατούλης από την παράταξη των συναδέλφων και συντρόφων που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική συζήτηση σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή. Είχαμε τη διάσκεψη στο Βερολίνο για το Λιβικό, όπου η Ελλάδα έλαμψε δια της απουσίας της. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν, πλέον ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ήδη στον Τραμπ ότι εγώ είμαι predictable, είμαι προβλέψιμος. Αφού λοιπόν ήταν προβλέψιμος, άρα δεδομένος, του είπαν, α, είσαι προβλέψιμος, ναι, κάτσε στο σπίτι σου. Όμως δεν χρειάστηκε ο κ. Μητσοτάκης ούτε να πάει, ούτε να είναι παρόν. Ήταν όλοι οι άλλοι, απουσίες, μιλάμε για ένα διπλωματικό ναυάγιο πρώτης γραμμής. Πού να τους πιάσεις, κύριε Φερέ, και πού να τους αφήσεις. Το προηγούμενο, εγώ να το γυρίσω λίγο, πώς λέμε στη γλώσσα μας και κάνουμε rewind. Για να κάνουμε rewind και να πούμε, υπόθεση εργασίας, ότι ήταν ο Τσίπρας κυβέρνηση. Και να γινόταν η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας. Τι θα λέγανε, ο Τσίπρας, που είμαστε ανυπόληπτοι, που δεν μας υπολογίζουν κανείς, που ενθαρρύνει την τουρκική αδιαλαξία, που η Τουρκία πάει και κάνει συμφωνίες με τη Λιβύη. Τώρα ειδικά, αν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στο Βερολίνο, μιλάμε, θα γίνονται τα συλλαλητήρια, όλοι οι ταυραντισμένοι πατριωταράδες και λοιπά, θα λέγανε Τσίπρα, κατέντησες, κατέληξες στην Ελλάδα και λοιπά. Φανταστείτε, ρωτώ τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, της Euro τηλεόρασης, τι θα έλεγαν αν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν ξέρω, είναι σοβαρό ατόπιμα και συμφωνούμε και ειδικά αν ισχύουν τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ήταν απέτηση της Τουρκίας να μην είναι η Ελλάδα στο τραπέζι της συνδιάσκεψης. Κύριε Φερέ, αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν λέγεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, γιατί όταν το λες αυτό στον Τραμπ, ξέρεις, εγώ είμαι δικό σου, φορά παρτίδα, κάνε ό,τι θέλεις, εγώ είμαι προβλέψιμος δεδομένος. Προφανώς και η Ελλάδα έχει έναν προσανατολισμό. Πώς είχε πει ο Έμιστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ανήκομεν στη Δύση. Λοιπόν, έχει ένα γενικό πρόβλημα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Αυτό είναι το αυτονόητο. Θέλω να το ξαναπείς, δεν έχει νόημα. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι με την έννοια ότι προασπίζει τα εθνικά του συμφέροντα. Επομένως, λέγαμε και λένε οι καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου. Δεν υπάρχει δεδομένος φίλος και σύμμαχος. Υπάρχουν πάντα εναλλασσόμενα συμφέροντα. Αυτή είναι η αρχή. Έτσι, των διεθνών σχέσεων είναι η αρχή, είναι η ουσία. Ότι πρώτα απ' όλα βλέπεις το δικό σου καλό, το καλό της πατρίδας σου, της χώρας σου. Και με βάση τις ημέρες και τα χρόνια που διανύει, κινήσεις σου. Κινήσεις και λύσεις. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι.
Αναφορικά με το θέμα της νέας Προέδρου, η οποία προτάθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Τριανταφυλλίδη, μιλάω για την κυρία Σακελαροπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανοιχτά υπέρ του κυρίου Παυλόπουλου, ήταν βέβαια και η δική σας επιλογή εξ αρχής. Πώς βλέπετε τώρα την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, και να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η κυρία Σακελαροπούλου την είχε καταψηφίσει ο κύριος Μητσοτάκης όταν την είχατε προτείνει εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Για πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά ερωτήματα, πολύ σωστά τα θέσατε, κύριε Φέρε. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξής. Το Φεβρουάριο του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβερνητική πλειοψηφία η τότε πρότεινε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Πρώτος στη τάξη υπουργός στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, Προκόπης Παυλόπουλος, καθηγητής διοικητικού δικαίου, συνταγματικού δικαίου, διεθνούς δικαίου. Ένας άνθρωπος που στη διάρκεια αυτών των 5 ετών έπαιξε τον συμβολικό του, εμβληματικό του ρόλο άψογα. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλες οι παρατάξεις. Όλος ο κόσμος. Εξήγησε για ποιο λόγο το δικό του άνθρωπο τώρα που η αντιπολίτευση έγινε συμπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και η συμπολίτευση έγινε αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη στιγμή είπε να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες εξελίξεις. Βλέπουμε, έχουμε μια αδιάλακτη Τουρκία, ένα πολύ επιθετικό γείτονα, και πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα κλείσουμε. Και είπε από την πρώτη στιγμή Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος δεν δήλωσε ότι δεν θέλει να είναι. Άρα ήταν και ο κ. Παυλόπουλος ότι επιθυμούσε προφανώς μια δεύτερη θητεία. Δεν χρωστάει μια απάντηση, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα πολίτη, ο κ. Μητσοτάκης, για ποιο λόγο δεν πρότεινε το δικό του άνθρωπο, το δικό του άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω τώρα και ένα παρασκήνιο που ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Ήμασταν πρόσφατα, ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα εγγένεια της πτέρυγας του Εβραϊκού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί όπως κατεβαίνουμε την Καρόλου Ντιλ, ο επόμενος δρόμος, στο στενό μέσα, πολύ κοντά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι το Εβραϊκό Μουσείο. Όταν ήμασταν στο δεύτερο όροφο, λέει, να βγούμε τώρα όλοι μαζί μια φωτογραφία. Όλοι οι νεοδημοκράτες βουλευτές στο πλευρό του αυτού. Εγώ κάτσα λίγο πιο πίσω. Δεν ήθελα να αφού θέλουν. Μου λέει ο πρόεδρος μου, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, έλα. Λέω, αφού λέω, σας πλεύρισα. Λέω, για να σας ρωτήσω, έτσι όπως κάθεστε τώρα, πριν κύβρουν, όπως συνοστίζεστε έτσι, γύρω από τον πρόσωπο τον κύριο Παυλόπουλο, ρωτούσα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και ο Σιμόπουλος, ο Καλαφάτης, ο Καράβλου, όλοι ήταν. Έτσι όπως συνοστίζεστε, λέω, γύρω από τον πρόσωπο, θα συνοστιστείτε και όταν τεθεί το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Παγώσανε, λύθηκε στα γέλια ο εν ενεργεία πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, και ήταν τελικά όπως αποδείχθηκε. Χρωστάει μια απάντηση στον Έλληνα πολίτη για ποιο λόγο δεν ξαναπρότεινε. Γιατί το λέω αυτό. Και εσείς θα καταλάβετε, κύριε Φερέ. Γιατί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είχε τη δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνό του και να συνομιλεί με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Γάλλους, πολλούς από αυτούς που είναι κορυφές, ταγοί, πολιτικοί, πνευματικοί, επιστημονικοί, πανεπιστημιακοί, ήταν ή συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο, είτε συνάδελφοί του, ομόλογοι του, υπουργοί εσωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας, και τους ξέρει προσωπικά και από τη θητεία βέβαια της πενταετίας. Mm-hmm. Να σηκώσουν σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που παίζονται κορώνα γράμματα και είναι θέμα χρόνου να λυθεί μια κρίση, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Γι' αυτό το προτείναμε εμείς. Τώρα μου πείτε το δεύτερο ερώτημα. Δεν έκανε για πρόεδρος του ΣΤΕ η κυρία Σακελαροπούλου, αλλά κάνει. Έκανε τη μεγάλη τρίπλα, έκανε τη σοφή κίνηση. Όπως είπαν. Σας δυσκόλεψε βέβαια. Τα μέσα ενημέρωση. Καθόλου. Σας δυσκόλεψε με την καθόλου. Έννοια. Καθόλου. Ότι... Γιατί, κύριε Έφερε, σας το λέω αυτό. Εμείς προτάξαμε, και αυτό θα κάνουμε την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα Θεός γερή να είμαστε, το πρωί, 10.30 που έχει επιλεγεί. Προτάξαμε την ενότητα. Όταν τέθηκε το ζήτημα της έντασης των τουρκικών, ο Αλέξανδρος Τσίπρας βγήκε και μάλιστα έκανε το ατόπιμα. Σαββρά το Σαββουάρ, μίλησε ο Μητσοτάκης και έφυγε. Δεν κάτσε να ακούσει τον αρχηγό της αξιωματικής τροπής. 10 φορές είπε: στηρίζουμε την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας για την κυβέρνηση. Γιατί, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί τα θέματα
τη εθνική ομόνοια, εθνική ενότητα, ομοψυχία, το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων κλπ. Εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαμε από βήμα της Βουλής και εγώ προσωπικά στέλνω μήνυμα στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, για την πατρίδα γινόμαστε ένα. Είμαστε ένα. Μια ενωμένη γροθιά. Όταν είναι ζήτημα που αφορά την προστασία της πατρίδας, σπιθαμία, αέρα, εδάφους και θάλασσας, δεν πρόκειται να διακυβευτεί. Αυτό το είπαμε την πρώτη στιγμή. Και αντί αυτό να το αξιοποιήσουν, άρχισαν, θυμάμαι τότε ο Θεοδωρικάκος βγήκε και είπε, ήταν η ψήφος των ομογενών. Γι' αυτό είχε βγει. Το ψηφίσαμε. Θα ψηφίσουμε. Ακριβώς γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατίας συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστέλουμε τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο. Ο λαός με την ψήφο του έταξε τον Τσίπρα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. 32,5 πήραμε σε όλη την Ελλάδα, 32,3 πήραμε στην Α Θεσσαλονίκη. Που το ονόμαζαν το Κάστρο, ο Καραμαλισμού κλπ. Αυτό τον κόσμο πρέπει να τον εκπροσωπήσουμε και να διασφαλίσουμε υπό αυτή την έννοια και κλείνω. Θα ψηφίσουμε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της ενότητας και της εθνικής ομοψυχίας. Δύο πράγματα. Πάνω στο πλαίσιο που αναφέρατε, που είπα εγώ μάλλον ότι σας δυσκόλεψε ο κ. Μητσοτάκης, είναι γιατί πρώτα απ' όλα έφυγε γυναίκα. Οπότε ξέρουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και τις γυναίκες. Θέλουμε να είναι ισάξιες οι γυναίκες, εννοείται, σε όλα τα κλιμάκια. Άρα, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να στηρίξετε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι αδειάζει η θέση του ΣΤΕ, του πρόεδρου του ΣΤΕ. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης ίσως καλεστεί και προφανώς να βάλει κάποιον από τις δικές του τάξεις στο. Με ρώτησε ένα συνάδελφός μου. Λέω, τώρα τι θα κάνουμε. Θα απαντήσουμε στο υποθετικό ερώτημα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε όχι. Λοιπόν, θυμίζει μια ελληνική ταινία που αφού αντιμετώπισε το πρόβλημα του οδοντόπονου έλεγε «Αχ, πως πονούσα». Λοιπόν, για όνομα του. Εμείς με σοβαρότητα, εμείς κύριε Φερέ, τοποθετούμαστε με σοβαρότητα απέναντι στα ζητήματα αυτά. Εμείς δεν θυσιάζουμε το εθνικό, όπως το έκαναν, θυμάστε τότε. Προδώσατε, πουλήσατε για το Μακεδονικό και τώρα σιλάνς οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και στον προϋπολογισμό και λέει πολιτική μας είναι και θα εφαρμόσουμε και θα τιμήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Ποια συμφωνία? Αυτή που λέγατε ήταν προδοτική, ότι προδώσαμε, πουλήσαμε, αυτή θα εφαρμόσετε. Εσείς που λέγατε προεκλογικά θα την ανατρέψετε, θα την αλλάξετε, θα κάνετε, θα ράνετε κλπ. Αυτό ήταν το ζήτημα. Είναι αυτό το γνωστό τελικά, ότι το κράτος έχει συνέχεια, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ναι, το κράτος έχει συνέχεια, αλλά οι κεντρικές επιλογές όταν αμφισβητούνται και όταν τίθεται πρώτο το κομματικό συμφέρον, αυτή ήταν αυτό το πράγμα. Για περίμηχθεί το. Κάθε τι που συνέβαινε έφταιγε ο Τσίπρας. Μα έπεφτε, χαλάζει, ο Τσίπρας δεν φταίγε. Αυτό γινόταν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα ταλίζονται. Εδώ δεν είδατε το μεταναστευτικό. 6 μήνες πριν δεν ήταν αναγκαίο, ήταν άχρηστο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τώρα το επανειδρύει και βάζει και το πιταράκι. Να ρωτήσω, κύριε Φερέ, γιατί μιλώ στο Euro. Εσείς λύσατε το πρόβλημα, δεν λέγανε προεκλογικά άλλη μία? Γιατί δεν έχουν σχέδιο. Το μόνο του σχέδιο ήταν η καρεκλίτσα, το αξίωμα, να γίνουμε κουβέρνο. Το Μητσοτάκη δεν το νοιάζει τίποτα άλλο. Ας είναι πρωθυπουργός και όλα τα άλλα γεία πυρήμιχθεί το. Γιατί το λέω? Το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν ήταν η Νοτοπούλη θα το καταργούσαν. Το κατήργησαν. Όχι. Λοιπόν, τι είπαν? Αξιοποίησαν μια βουλευτή. Είναι για γέλια και για κλάματα. Κύριε Αντωνίου. Πριν τις εκλογές θα το καταργήσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκεί είναι για να πληρώνουν τους Σιριζέους και τους αυτούς κλπ. Μετά τις εκλογές, όταν τεθεί το ερώτημα στο Μαρκόπουλο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Πειραιά. Δεν είχε και λόγο γιατί δεν είναι και Θεσσαλονικιός. Είχε άποψη όμως. Λέει θα το κρατήσουμε μέχρι την έκθεση. Όχι μέχρι την έκθεση, είπε. Μέχρι το Σεπτέμβριο που έγινε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ότι τέλειωσε η έκθεση και πέρασε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Τώρα τι μήνα έχουμε? Γενάρη του 20. Είναι εκεί το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πληρώνονται τώρα εκεί οι μετακλητοί.
άλλη ιστορία. Κατεβάζουμε τώρα με το ασφαλιστικό. Αυτοί οι οποίοι χτυπιόντουσαν για τον Καρανίκα και τους συμβούλους του Τσίπρα κλπ. Τριπλάσιους μετακλητούς, οι οποίοι μάλιστα ανήκει στα αξιούχοι, θα παίρνουν και τη σύνταξή τους και το μισθό τον οποίο τον αύξησαν, τον διπλασίασαν και μάλιστα κύριε Φερέ, όχι με πτυχίο πανεπιστημίου, με απλό απολυτήριο ηλικίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό ήταν, δηλαδή, την καρεκλίτσα να πάρουμε, την κυβερνήσουλα να πάρουμε, να μοιράζουμε, να βολεύουμε τα γαλάζια παιδιά, να δίνουμε φράγκα στους γαλάζιους χορηγούς και τα υπόλοιπα γεία περιμεχθήτων. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνει θέση μόνο σε γαλάζια παιδιά και τριανταφυλλή. Σε ποιους άλλους και υπάρχουν και πολλά παιδιά του Πασόκ μέσα, του Κινάλ. Α, λέτε. Υπάρχουν έτσι και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν εσείς άνθρωποι που ήταν. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Στο πλευρό του κύριου Βενιζέλου, παράδειγμα. Έμα. Τώρα εδώ διάβασα και ένα σενάριο. Λέει το Βενιζέλο θα τον κάνει διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, στη θέση του Στουρνάρα. Θα τους τακτοποιήσει όλους, μείνετε ήσυχος. Και Φερέ, ο κόσμος όμως, ο οποίος παραπλανήθηκε, ο οποίος τώρα λέει μόνο αυτό, το διαμαντάρι που τον έκανε υφυπουργό και είχε στο βιογραφικό του ότι έχει πτυχίο, ο πτυχιούδος και τελικά επεκαλύφθη ότι ούτε καλά καλά το λύκειο δεν έχει βγάλει. Ποιος, ο πατέρας, ο διοικητής του νοσοκομείου που του είπε φέρεσαι τα ψιβουλάκια, τα ψιβουλάκια φέρετε τα καλά, τα 5 και 10 και 20 χιλιάδες και εγώ θα σε κάνω διοικητής του νοσοκομείου. Και όταν δεν τον έκανε, ο άνθρωπος βγαίνει και χτυπιέται τώρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η λογική τους. Να τα ξέρουν αυτά. Να πάμε και στο θέμα των θέσεων. Πού είναι οι θέσεις εργασίας, πού είναι οι παιδητές. 126.000 νέες θέσεις ανεργίας προκάλεσαν στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Πού είναι οι επενδυτές? Κρατάτε πότε το βλέπεις, πότε, σε ποιο χρονικό σημείο βλέπεις. Γιατί άμα μιλάμε τώρα για Οκτώβριο μήνα, ναι. Αν μιλάμε για Οκτώβριο, είναι λογικό να υπάρχουν θέσεις ανεργίας, γιατί έχουν κλείσει τώρα τα στο τουριστικά. Γενάρη. Στο Γενάρη. Γενάρη. Όχι, εγώ θέλω τώρα που θα έρχονται τώρα οι βουλευτές, αν έρχονται της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μετά τις εκλογές δεν τους βλέπω να πολύ βγαίνουν. Ο Μηταράκης έσκασε μύτη στοιχείο, γιούχα. Έσκασε μύτη στη Σάμμο εχθές, γιούχα και εκεί. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος νιώθει ότι τον έχει κοροϊδέψει. Εγώ βέβαια στο σημείο αυτό να πω ότι αποδοκιμάζω αυτού του τύπου της... Γιατί αυτά τα βιώσαμε. Ξέρετε ότι στο γραφείο μου υπήρχε σφαίρα η οποία τρύπησε το τζάμι βραδιάτικα, πήγε στην οροφή κλπ. Το είχαμε καταγγείλει, είχαν γίνει έρευνες κλπ. Λοιπόν, τα προβλήματα στη δημοκρατία λύνονται με διάλογο. Αυτά που έκαναν σε εμάς, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που πετούσαν μολότοφ, που προκαλούσαν τον κόσμο, ουσιαστικά τον δυναμίτιζαν για να δύρει, να λιτζάρει, να χτυπήσει βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ. Θα πούμε ότι τα προβλήματα λύνονται κατά τον τρόπο. Και όχι μόνο κάποιοι ακραίοι από τη Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν έλεγε κύριε Φερέ στη Βουλή τον Τσίπρα να δω πως θα ανέβεις τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι άμα ανέβεις επάνω οι δικοί μου θα σε λιτζάρουν. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά γιατί ξέρω ότι καίγεστε για να φύγετε. Πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο. Για να είμαι και στο στούντιο. Λοιπόν, στις 5 η ώρα έχουμε την τρίτη και τελευταία συνεδρίαση για τον εκλογικό νόμο. Είμαι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης για αυτόν τον λόγο. Αλλιώς με χαρά να καθίσουμε όσο θέλετε. Έχουμε 3 θεματάκια. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, γιατί αναφέρατε το off the record, το είπαμε αυτό. Είπατε προηγουμένως ποιοι εμφανίζονται. Έρχονται ο κύριος Σιμόπουλος, παράδειγμα, χαρακτήρισε την ίδια φράση που είπατε κι εσείς. Δεν είμαι κυβερνητικός, είμαι κυβερνητικός βουλευτής, δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση, αλλά είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είμαι πρώτα βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα και από διαστόματό σας το ίδιο πράγμα. Ότι πρώτα η Θεσσαλονίκη και μετά όλα τα άλλα. Είμαστε ο λαός και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μας τίμησαν. Να πω λοιπόν ότι στη συνέχεια της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα και είχε την καλοσύνη ο υφυπουργός δημόσιας τάξης, ο κ. Οικονόμου, ο στρατηγός, να έρθει στη Βουλή και να μου απαντήσει, όπου εστίασα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα δεν έχει αντίστοιχα προβλήματα, αλλά στο κέντρο της πόλης, Παναγία των Χαλκαίων, όπου έχουν βγει τα μαχαίρια και γίνεται ένας πόλεμος ουσιαστικά, είναι το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, είναι τα παιδιά που είναι ασθενείς, δεν είναι παραβάτους, είναι ασθενείς,
που είναι οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και επεσήμανα στον κύριο οικονόμου τότε ότι στην Μελενίκου απέναντι από το πανεπιστήμιο, τη σχολή μου, τη φιλοσοφική σχολή, βγαίνουν στα μπαλκόνια και τραβάνε με τα κινητά τους βίντεο πώς γίνονται οι δοσοληψίες των ναρκωτικών, πώς είναι τα βαποράκια, οι έμποροι κλπ. Και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επιπλέον διαδικασία παρουσίας της αστυνομίας εκεί όπου πραγματικά ο πολίτης χρειάζεται να διασφαλιστεί το δικαίωμά του στην ασφάλεια. Όχι να δέρνουμε διαδηλωτές, όχι να ξεβρακώνουμε νέα παιδιά, όχι να κάνουμε μπούκες σε κλαμπς και να βάζουμε τα παιδιά να βάζουν τα χέρια τους από πίσω. Να κατευθύνουμε τις αστυνομικές δυνάμεις εκεί όπου πραγματικά έχει ανάγκη αστυνόμευση. Οπότε και του υπέδειξα και συγκεκριμένα σημεία. Άρα ζητάτε περισσότερη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν ήρθαν 200 πέρσι αστυνομικοί με αυτή την πίεση και στην προηγούμενη πολιτική. Τα ίδια έκανα και με τη δική μου κυβέρνηση, με την κυρία Κυριοβασίλη. Για να έχουμε καλό μέτρημα. Γιατί το ό,τι κάνεις στη δική σου κυβέρνηση σου δίνει την άνεση σήμερα να το κάνεις και ως αντιπολίτευση. Συμφωνούμε. Έτσι. Συμφωνούμε πολύ. Το ίδιο έκανα με τα κόκκινα δάνεια και με τους δανειολήπτες. Στον κύριο Παπαδημητρίου του ΣΥΡΙΖΑ είχα θέσει το ζήτημα του προτιμησιακού καθεστώτος. Δηλαδή να προτιμάται ο δανειολήπτης, να τον ρωτάμε, έχεις να πληρώσεις το 10, το 5% του δανείου σου και να ξοφλήσεις. Ο Τριανταφυλλίδης το είχε κάνει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα το ξαναθέσω πάλι στον αρμόδιο για τις πρακτικές εταιρείες. Το ίδιο. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, χθες είχα μια συνάντηση, επισκέφθηκα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης το Γενικό Επιθεωρητήριο Βορειοελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκούμα, και του έθεσα μετεπιτάσσεως από τους 1.700 που προσλήφθηκαν και ορκίστηκαν τώρα στις 17 Ιανουαρίου, αλλά και από όσα παιδιά της Θεσσαλονίκης που έχουν έδρα συμφερόντων τη Θεσσαλονίκη και είναι στην αστυνομία, αλλά είναι σε άλλους νομούς, περιοχές, ειδικά Αθήνα, Πειραιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να μπορέσουν να έρθουν άλλοι 200-250, να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, και δεν είναι κάτι που το ζητάω εγώ, το ζητάω μόνο, το ζητάει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Έκανε γραπτή ανακοίνωση και ζητάει τον κύριο Χρυσογοίδη και τον κύριο Οικονόμου, και γι' αυτό ζήτησα και την αρρωγή τον επικεφαλή στρατηγό της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης να επιδιώξουν να πιέσουν και αυτή την πλευρά τους, ή αν ερωτηθούν να πούν την άποψη της επιχειρησιακής ιεραρχίας ότι ναι, συνηγορούμε. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη να το φωνάξουμε στεντορία τη φωνή. Αυτό νομίζω μας ενώνει όλους, ότι χρειάζεται επιπλέον ανθρώπους για να δημιουργήσουν τους όρους, έτσι ώστε η γυναίκα που ξυπνάει το πρωί ή ο άντρας και παίρνει 2 και 3 λεωφορεία για να φτάσει στη δουλειά του, να μην φοβάται το σκοτάδι. Όπως και τα παιδιά που γυρνάνε από το φροντιστήριο βραδιάτικα και τρέμει το φιλοκάρι των γονιών, να μην φοβούνται να κυκλοφορήσουν μπας και τους κλέψουν το κινητό ή το πορτοφόλι, ή να υπάρχει η ευταξία και η ευνομία. Τελεία. Το αίσθημα ασφάλειας, κατά εγώ, και συμφωνούμε. Έτσι. Τελευταία ερώτηση μου δώσατε και πάσα τώρα. Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Ζήτημα ΟΑΣΤ και Μετρό. Έχετε δεχτεί τρομερή αντιπολίτευση όσο ήσασταν εσείς κυβέρνηση αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση, μάλλον την μη ιδιωτικοποίηση πλέον του ΟΑΣΤ και το την μεταχρηματισμό σε δημόσιο. Ναι, πείτε μου. Πώς να το πει κανένας. Έχετε δίκιο. Μιλούσαμε για έναν οργανισμό ο οποίος ήταν. Ιδιωτικός ως προς τη διανομή των κερδών, δηλαδή ό,τι έβγαζε τα μοιράζονταν οι μέτοχοι, και δημόσιος ως προς το ποιος θα μοιράσει τις ζημίες. Εκεί τα πλέον είναι το δημόσιο λογιστικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, πώς να το πει, εφεύρεση Νόμπελ οικονομίας. Πώς λειτουργούσε επί τόσες δεκαετίες, είναι ο ΑΣΤ που δεν έδινε ρέστα. Όταν το ειστήριο είχε 1,10, 1,30, 1,40 ή λιγότερο από το 1 ευρώ, δεν έδινε τα ρέστα. Και βγάζανε ολόκληρες καταστάσεις στο τέλος του χρόνου. Πόσα ρέστα έχουμε, μιλάμε για 300, 400, 500 χιλιάδες ευρώ, δεν ήταν λίγα λεφτά. Ήταν πολλά λεφτά. Ήταν το μισό στόλος που δεν είχε air condition, ειδικά για το καλοκαίρι. Ήταν. Θα σας πω αμέσως πού εμείς πήγαμε καλά και πού όχι. Ευθέως, ειλικρινά. Και αυτά τα είπα και στην τηλεόραση όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Σπίρτζι. Όσον αφορά την εκαθάριση της Κόπρου του Αυγία, να μπει μία τάξη στο ΟΑΣΤ, αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Στέλιος ο Παπάς
και ο Σάββας ο Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής, και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου εκπροσωπούνταν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο από τον κύριο Μπίμπαση. Ακριβώς, με το Φόρτ, το Μπίμπαση, που είναι εξαίρετος και φίλος κλπ. Και ήταν και αλληλέγγυος στην ελεύθερη έρτα όταν είχαμε, όταν είχε πέσει το μαύρο και ήμασταν απολυμμένοι και άνεργοι. Λοιπόν, έκαναν σωστά την δουλειά, το βάλαν, έκαναν εκαθάριση και ήμασταν εκαθάριση εν λειτουργία. Το δεύτερο κομμάτι που δεν προχώρησε γρήγορα, και σε αυτό έχουμε ευθύνη, και αυτό το είπε και ο Αλέξος Τσίπρας, δεν το λέω για πρώτη φορά εγώ, ήταν ότι δεν προχωρήσαμε γρήγορα την αγορά 350 που την προγραμματίσαμε και το προκηρύξαμε. Το σταμάτησε τώρα ο Καραμαλής. 350 νέας τεχνολογίας λεωφορείων, δηλαδή με ηλεκτρικό, με αέριο κλπ. Για να μην ρυπαίνουν επιπλέον την ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, γιατί με στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν, και τις προσλήψεις των 300 νέων οδηγών, γιατί βγαίνουν πολλοί στη σύνταξη, και ενώ είχαμε λεωφορεία στο μηχανοστάσιο στην Καλαμαριά, στην αρχή του περιφερειακού, δεν είχαμε οδηγούς να τα οδηγήσουν, ειδικά την περίοδο των αδειών, των θεϊνών αδειών. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να προχωρήσει, γιατί να προχωρήσει κανεί, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Πάγωσε τους δύο διαγωνισμούς, την πρόσληψη 300 νέων οδηγών και την αγορά των νέων λεωφορείων για να μπουν στη μάχη, για να μην βιώνει αυτό που βιώνει και σήμερα. Ο Σαμονίκη περιμένει 20 και 30 και 40 και 50 λεπτά εκεί. Και είχα πει τότε το Σπίριτζι και λέω και αυτό και τον Καραμαλή. Κύριε Καραμαλή, αφήστε τη Μερσεντέ, κατεβείτε στη στάση εκεί στην Παναγία των Χαλκαίων ή από την άλλη πλευρά που πάει προς Τούμπα, προς Χαριλάου, περιμένετε 20, 30, 40 λεπτά, να περιμένουν άλλοι 150 στη στάση, κάντε να μπείτε στο λεωφορείο να σας πατήσουν, να σας μπρόξουν, να δείτε ανθρώπους να λιποθυμούν. Και όλο αυτό που θα μαζέψετε μέσα σας θα γίνει οργή και αγανάκτηση που θα μετατραπεί σε πολιτική βούληση να λύσετε το πρόβλημα. Όταν το βιώσετε, πριν πεις στους άλλους και δέξεις στους άλλους τι πρέπει να κάνουν, πρέπει πρώτα εσύ να βιώσεις αυτό που ζητάς από τους άλλους να κάνουν πράξη. Στον κύριο Σπρίτζε το είχατε αναφέρει το ίδιο πράγμα. Δημόσια από την ΕΡΤ1. Θα σας στείλω το βίντεο όπου από το γραφείο μου λέω: κύριε Σπρίτζε, ελάτε Θεσσαλονίκη. Τότε είχα πει: περιμένετε στη στάση του Βασιλικού Θεάτρου εκεί απέναντι, γιατί και εκεί μαζεύεται πολλής κόσμος, στη Βασίλισσα Σόλγας. Δεν είχαμε τις φωτογραφίες με ανθρώπους που λιποθυμούσαν στη στάση. Ο άλλος κάνει το μεροκάματό του. Πρέπει να αλλάξει 2 και 3 λεωφορεία. Αυτό είναι άμεσο που πρέπει να γίνει, και γι' αυτό έκανα επίκαιρη ερώτηση για το θέμα του ΑΣΤ και βέβαια κατήγγυλα και αυτό το 37 σελίδες για τον ΑΣΤ που φέρανε τροποποίηση. Δηλαδή, τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Δεν γίνεται έτσι. Μήπως, κύριε Τριανταφυλλίδη, ήταν καλύτερο να μην έχουμε μετρό και να έχουμε ένα καλό ΑΣΤ. Ένα όχι. Καλό ΑΣΤ, γιατί βλέπουμε ότι πάλι το μετρό κύριε Φερέ, εμείς είχαμε, την πόλη πάλι. Εμείς είχαμε φτιάξει τον ΑΣΥΘ, τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ακριβώς έναν οργανισμό, δύο φορές είχαμε φτιάξει, έναν οργανισμό που ήταν ομπρέλα, συνδυασμένες μεταφορές, γιατί άλλωστε και στην λειτουργία του μετρό υπήρχε συμφωνία ότι 2 χρόνια μετά τη λειτουργία του μετρό πλέον ο ΑΣΤ θα ερχόταν και θα κούμπωνε εκεί που κατέβαινε ο κόσμος από το μετρό και ανέβαινε από τις σκάλες, θα υπήρχε στάση του ΑΣΤ και θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κόσμου σε όλο το πολεμικό σύνολο. Και εδώ έρχομαι να πω και κάτι άλλο και ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Εμείς είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε τις δύο γραμμές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βγαίνει ο Ταχιάος, βγαίνει και ο Καραμαλής και λένε στη Βουλή: δεν υπάρχουν λεφτά. Τι μου λέτε, δεν υπάρχουν λεφτά για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης που είχαμε προγραμματίσει, είχαμε κάνει τις πρόδρομες εργασίες, είχαν γίνει διατομές κλπ. Στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, που ήταν η πρώτη γραμμή που θα περνούσε και η άλλη που θα περνούσε και θα φτάνε μέχρι την Ευκαρπία, αφού περνούσε από τη Μενεμένη, του Αμπελόκηπου, στον Εύωσμο κλπ. Και μας λένε τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν λεφτά για να στείλετε 2,2 επί 2, 4,4 εκατομμύρια ευρώ στην Θεολογική Σχολή της Βοστόνης, αλλά για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν λεφτά. Κάνουμε δυνατόν να λειτουργήσει ολόκληρο μετρό και να μην περιλαμβάνει τη μισή πόλη, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Θεσσαλονίκης.
Και πάνω σε αυτό, και ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει και θα κάνουμε και επίκαιρη και επερώτηση πλέον. Mm-hmm. Γιατί είναι κορυφαίο ζήτημα ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, νέος τελεμικός σταθμός Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Χαριλάου, και την συνέχιση που γίνεται από την Καλαμαριά και τους τέσσερις σταθμούς, που φτάνει πλέον, ανεβαίνει στην επιφάνεια της και φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο, πρέπει να γίνει και το υπόλοιπο μισό κομμάτι που αφορά τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα αφήσουμε την Δυτική Θεσσαλονίκη έξω από το σχεδιασμό? Ποιος το είπε αυτό? Πώς διανοήθηκε ο Ταχιάος και ο Καραμαλής να βγάλουν τη Δυτική Θεσσαλονίκη από το μετρό? Πώς το διανοήθηκαν αυτό? Και περιμένω, ήδη διάβασα τις δηλώσεις του Δημάρχου, του Σίμου του Δανιλίδη της Νεάπολης, και οι άλλοι δήμαρχοι, και νομίζω να πρωτοστατήσει και ο Μητροπολίτης μας ο Βαρνάβας, ο οποίος επιτελεί κορυφαίο ρόλο στην ανθρωπιστική στήριξη. 8.500 στη σύντα την ημέρα δημιουργούν, 2.000 εθελοντές της Μητροπόλεως, Σταυροπόλεως και Νεάπολεως, και αυτός είναι ο ιεράρχης που είναι στο πλευρό των Ρωμά στο Δευροπόταμο, στο πλευρό κάθε άνεργου, άστεγου, άπορου ανθρώπου που χρειάζεται τη βοήθεια, με κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, γιατί ανήκω στη μειονότητα των ένθεων του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Εκκλησία ανοιχτή αγκαλιά, που όλα της τα παιδιά τα προστατεύει, τα στηρίζει και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Αυτό πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί δυστυχώς πρέπει να φύγετε. Καλά κάνουμε και το χαρά μου. Και τώρα γιατί αυτή είναι τόση ώρα, γιατί δυστυχώς πρέπει να φύγετε εσείς. Όποτε εκτιμήσετε, και θα έλεγα και live και με την παρουσία στο αέρα. Αυτό θα σας έλεγα. Θα ήθελα να έχουμε και αντίλογο την άλλη φορά. Γιατί... Όχι μόνο αντίλογο. Και αντίλογο από τους πολίτες. Εμένα οι πολίτες με ενδιαφέρουν. Καλά, το τι θα πει τώρα το Κινάλ και η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πολύ γνωστά. Λοιπόν. Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, μην ξεχνάμε ότι είναι η ελληνική λύση, ότι είναι το ΜέΡΑ25 κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων, αλλά κυρίως με τους πολίτες. Εμείς υπάρχουμε, είναι μαζί μας οι πολίτες. Χωρίς τους πολίτες είμαστε μηδέν. Μαζί με τους πολίτες είμαστε τα πάντα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να ξέρετε ότι κάθε φορά που θα, εφόσον οι υποχρεώσεις στη Βουλή, γιατί στη Βουλή και η Βουλή είναι στην Αθήνα, μακάρι να έχει παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, να μέναμε εδώ, μην πηγαίνουμε καθόλου στην Αθήνα. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Όποτε βολέψει και υπάρχει δυνατότητα, θα είμαι στο φιλόξενο στούντιο της Euro Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Euro Τηλεόραση έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.